Ωραία, όλα καλά. Ακριβώς. Χειρουργία, εγχύσεις. Νομίζω πως πάντοτε υπάρχουν δύο όψεις στα νομίσματα. Άρα, τραβώντας τη γραμμή και βλέποντας το υπόλοιπο, γιατί το υπόλοιπο σε ένα τέτοιο ασθενή είναι τι ζωή θα του προσφέρεις μετά. Δηλαδή, τι ποιότητα θα έχει σε μια νόσο την οποία κατά το 70% θα μπορέσεις να την πας συντηρητικά, κάνοντας την κυστεκτομή. Γιατί αν η κυστεκτομή ήταν κάτι καλό, θα την κάναμε από την αρχή με την πρώτη εμφάνιση κάποιου όγκου στην κύστη και θα είχαμε λύσει το πρόβλημα του καρκίνου του σιροδόχου κύστης. Και ας δούμε λίγο τα δεδομένα. Παλιές μελέτες από το 62, 14% θνητότητα. Δηλαδή, οι ασθενείς αυτοί πέθαναν είτε στο χειρουργείο είτε 30 μέρες μετά. Μειώθηκαν. Σαφώς μειώθηκαν, βελτιώθηκαν όλες οι συνθήκες. Βελτιωθήκαν και οι χειρουργοί και οι αναισθησιολόγοι και τα νοσοκομεία. Προσοχή όμως. Σε τι νοσοκομεία, με τι εμπειρία των χειρουργών και πόσες κυστεκτομές πρέπει να κάνει κάποιος για να μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, αυτά τα αποτελέσματα ότι 2,2% μόνο πεθαίνουν, πιθανώς σε κάποια χέρια. Σε άλλους που κάνουν λιγότερες κυστεκτομές, σε μικρότερα νοσοκομεία, όχι με τόσο μεγάλη εμπειρία, όχι με τόσο μεγάλη υποβοήθηση από άλλες ειδικότητες, τα ποσοστά να είναι μεγαλύτερα. Αυτό που φαίνεται ότι έμεινε σταθερό είναι η νοσηρότητα. Δηλαδή, όλες οι επιπλοκές που έρχεται μετά από αυτό το χειρουργείο. Και βλέπετε ότι από το 77 μέχρι το 2007, περίπου ένα στους τρεις από τους ασθενείς αυτούς θα έχει κάποιες επιπλοκές. Τι σημαίνει επιπλοκή? Η ποιότητα ζωής είναι στα τάρταρα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε μια μεγάλη μελέτη πάλι. 1000 τόσους ασθενείς. Skinner είναι ο senior author, δηλαδή από μια κλινική με μεγάλη εμπειρία στις κυστεκτομές. Και βλέπετε ότι ό,τι και εκτροπή να κάνανε, είτε τι άλλα στοιχεία είχαν πριν το χειρουργείο, τα ποσοστά τους παρέμειναν αυτά. Άρα δηλαδή δεν είναι ευκολότερο να κάνεις ένα conduit από μια ορθότητα ή ένα τέτοιο. Τα ποσοστά πάνω κάτω παραμένουν εκείνα. Άρα η κυστεκτομή έχει επιπλοκές. Και για να είμαι λίγο πιο τίμιος, ας πούμε λίγο και τα δικά μας τα κακά, ότι πιθανώς και το BCG δεν είναι άμυρο ευθυνών. Πάντως, ένα ποσοστό πολύ μικρό, κάτω από το 5% θα εμφανίσει σοβαρές παρενέργειες και εδώ βλέπετε είναι μια μετανάλυση, μάλλον συγγνώμη, ένα RCT με πολύ καλό evidence. Και για να δούμε λίγο τι σημαίνουν αυτό που συνήθως αντιμετωπίζουμε όλοι μας, τι επιπλοκές έχει το BCG, δυσουρικά, κάποιες αιματουρίες. Και βλέπετε ότι πυρέτεια, πράγματα τα οποία αντιμετωπίζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζόρτζη. Ο επιθετικός μας μονομάχος, λοιπόν, Αγκάρτ, κύριε Τζόρτζη, τώρα. Εντάξει, είναι δύσκολο βέβαια κανείς να υποστηρίξει μια βαριά χειρουργική επέμβαση, ίσως τη βαρύτερη πρακτικά επέμβαση στην ειδικότητά μας, η οποία έχει μεγάλες επιπλοκές. Αλλά αυτό που θέλω να δείξω είναι το ότι καταφέραμε, καθώς περνάνε τα χρόνια, να μειώσουμε πάρα πολύ το ποσοστό της θνησιμότητας. Και αυτό βέβαια έχει άμεση σχέση με τον όγκο των κυστεκτομών που γίνονται στα κέντρα στα οποία αναφέρονται οι μελέτες αυτές. Εκείνο που δεν καταφέραμε, και αυτό το οφείλω να το παραδεχτώ, είναι ότι δεν καταφέραμε να μειώσουμε ιδιαίτερα τις επιπλοκές, είτε τις άμεσες είτε τις απότερες. Αλλά αυτό έχει μια εξήγηση, διότι τα τελευταία χρόνια και διεθνώς γίνεται κυστεκτομές σε ασθενείς οι οποίοι είναι πολύ πιο επιβαρημένοι, οι οποίοι όταν ήταν ειδικευόμενος ο κύριος Μητρόπουλος, φαντάζομαι ότι δεν θα γίνονταν κυστεκτομές. Ή επίσης έχουν εμπλακεί πολλές. Δεν είμαι τόσο γέρος. Συγγνώμη, ανακαλώ. Λοιπόν, ή εμπλακήκαμε σε νέες μεθόδους εκτροπής, όπως είναι η ορθότουπη νοικής, η οποία σαφώς σχετίζεται με ψηλότερα ποσοστά επιπλοκών. Αλλά από εκεί και πέρα, βέβαια, ο Βασίλης λίγο τα είπε πολύ ωραία για τον BCG. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ωραία. Πάρα πολύ ψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών. Και αν πει κανένας, εντάξει, και αν έχει λίγο τσούξιμο, τι μας πείραξε. Το 25% έχει τοξικότητα τρίτου βαθμού και τοξικότητα τρίτου βαθμού ορίζεται ως συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Και από εκεί και πέρα, επειδή λέμε όλοι για το σχήμα συντήρησης και ότι πρέπει να κάνει σχήμα συντήρησης στον BCG και αλλιώς τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά, τελικά μάλλον είναι μια ουτοπία. Ο Λάμ από την περίφημη μελέτη του Southwest Oncology Group που μιλούσε για τα 3 χρόνια είπε ότι μόνο το 16% τελικά κατάφεραν να την ολοκληρώσουν. Και αν έρθουμε τώρα σε μια απευθεία σύγκριση, είναι πολύ δύσκολο βέβαια κανείς να μιλήσει πλέον σε ποιότητα ζωής. Βρήκα αυτή τη μελέτη, την οποία ήθελα απλώς να σας την πω. Δεν είναι κλινική μελέτη, είναι μια μελέτη ανάλυσης αποφάσεων με κάτι πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία εγώ δεν τα κατάλαβα, δεν ξέρω πώς βγαίνουν αυτά. Όπου ουσιαστικά αυτό που πήγε να προσεγγιστεί είναι ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για ποιότητα ζωής σε έναν ασθενή ο οποίος κινδυνεύει να πεθάνει από την νόσο. Και έγινε μια αναγωγή, είναι ένα μαθηματικό μοντέλο αυτό. Και μιλάνε για την προσαρμοσμένη ως προς την αναμενόμενη επιβίωση ποιότητας ζωής,
η οποία δείχνει ότι είναι μεγαλύτερη για την κυστεκτομή στους ασθενείς πάνω από, από τα 65 έτη, ενώ είναι μεγαλύτερη για τη συντηρητική αγωγή σε ασθενείς κάτω από τα 65. Δηλαδή, οι ασθενείς που είναι κάτω από τα 65 έχουν μία τάση προτίμησης προς τις πιο συντηρητικές μεθόδους απέναντι προς τις πιο επιθετικές μεθόδους. Δεν είναι κλινική μελέτη, το τονίζω, και δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες. Και θα κλείσουμε αυτή τη διαφάνεια που μπορεί να μην σχετίζεται άμεσα με το debate, αλλά ήθελα να την πω. Πιστεύουμε όλοι ότι αν κάνουμε ορθότοπη νεοκίστη, ο ασθενής έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν ξέρω καμία μελέτη που να το τεκμηριώνει και δεν έχω βρει καμία διαφορά στην ποιότητα ζωής ανάμεσα στις ορθότοπες, στα conduit ή στις απλές ουρητροσυγματοστομίες ή ουρητροδερμοστομίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να δούμε τις απαντήσεις σας πριν μας παρουσιάσετε τις δύο διαφάνειες για το conduit. Ναι, εκείνο είναι μετά και τις απαντήσεις. Έτσι. Είναι μετά. Ναι. Μετά. Γι' αυτό θα ήθελα να μην είναι επηρεασμένη καθόλου. Για λοιπόν, απαντήστε τις τρεις ερωτήσεις όλοι, για να τις δούμε κιόλας το πώς να αναδείξω τον... Να δούμε είναι επιθετική τελικά ή όχι. Δεν ξέρω. Εμένα δεν με πείσε τούτο ένας ή το άλλος πάντως, έτσι για να προκαταλάβω λίγο το ακροατήριο και να το επηρεάσω. Νομίζω πως μπορούμε να δούμε τις απαντήσεις, παρακαλώ. Μάλιστα. Όσον αφορά για την πρώτη ερώτηση, επί συνόλου 52 ψηφισάντων, έχουμε νικητή τον κύριο Τζόρτζη. Συντηρητικά, λοιπόν, ότι θα πρέπει να πάμε συντηρητικότερα, γενικότερα, σαν μια γενικότερη αντίληψη φιλοσοφίας. Στη δεύτερη ερώτηση, αν η κυστεκτομή θα πρέπει να γίνει άμεσα ή να καθυστερήσει, έχασε ο κύριος Τζόρτζης. Ήταν φυσικό επόμενο αυτό το πράγμα. Στην τρίτη ιστορία... Ακριβώς που εκφράζει και το γενικότερο προβληματισμό, και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι και το ακροατήριο εκφράζει το γενικότερο προβληματισμό που υπάρχει, είναι ότι όντως καμία από τις δύο θεραπευτικές επιλογές δεν είναι απαλλαγμένη επιπλοκών, δεν είναι απαλλαγμένη παρενεργειών, δεν είναι απαλλαγμένη κινδύνου για την ίδια τη ζωή, δεν είναι απαλλαγμένη από τις διάφορες επιπλοκές οι οποίες θα μπορούν και να συνοδεύουν φόρους ζωής στα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα του σήμερα. Και τι έχετε να μας πείτε σαν κονσένσους, οι δυο σας. Συγγνώμη λιγάκι, στην τρίτη ερώτηση έχουν ψηφίσει οι μισοί σχεδόν από τις άλλες. Θα ψηφίσουν. Εντάξει. Απλώς, όχι για να το δούμε τώρα, απλώς για να μείνει στο σύστημα, ας ψηφίσετε, εντάξει. Σαν exit poll το παίρνω εγώ τώρα εδώ πέρα, ότι τα πράγματα... Ναι, γιατί τα αποτελέσματα θα μείνουν στο ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ναι, εγώ το παίρνω σαν exit poll και έτσι το σχολίασα. Τα δύο έγινε... Α, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να δούμε τις διαφάνειες.